έσχος. Και οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Τρίτον, ένα λεπτό σας άκουσα, σημειώνετε, έχει τη δυνατότητα να απαντήσετε. Λέτε, το προφίλ των ανθρώπων έχει φύγει από προσφυγικό, δεν είναι μεταναστευτικό. Το προφίλ των ανθρώπων δεν το αποφασίζω ούτε εγώ, κύριε Γαϊτάνη, ούτε εσείς, ούτε η κυρία Μιχελιδάκη. Το αποφασίζει η Επιτροπή Ασύλου. Και σας ρωτώ. Γνωρίζετε τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχουμε υπογράψει, τι δυνατότητες σας δίνει για το προσφυγικό προφίλ? Πώς βγαίνετε μόνοι σας στην δημόσια τηλεόραση που την παρακολουθεί όλος ο κόσμος και λέτε, παιδιά, δεν έχουμε πια πρόσφυγες, έχουμε μόνο μετανάστες? Ξέρετε ότι αυτό ακυρώνει επιχειρήματά σας στη διαπραγμάτευση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε όλα τα φόρα που μπορείτε να παρέμβετε? Γιατί? Για να το πείτε σε μένα που είμαι αντιπολίτευση. Έχουμε αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή. Και αν θέλετε, στο προσφυγικό δεν σας αντιπολιτεύομαι. Να σας βοηθήσω, προσπαθώ. Ο κύριος Σαμαράς σας κάνει αντιπολίτευση. Δεν σας κάνω εγώ. Δεν πήγα εγώ να πω στο βόρειο τομέα που θα έρθουν τα προσφυγόπουλα και οι άνθρωποι, τι έσχη είναι αυτά μακριά από τη γειτονιά μου. Την αγκαλιά μου ανοίγω. Στο σπίτι μου θέλω να έρθουν άνθρωποι, αν μπορούν. Σοβαρευτείτε, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα. Όπου το θέσετε, εμείς θα είμαστε δίπλα να χαράξουμε μια εθνική στρατηγική, να σας υποστηρίξουμε, όχι ως Νέα Δημοκρατία, αλλά τα δίκαια αιτήματα της χώρας. Λοιπόν, θα απαντήσει...